Σειρά στον κύριο Σιρμαλένιο και μετά στον κύριο Βαγενά και συνεχίζουμε τη λίστα. Εντάξει, είναι αρκετή. Θα πάει στην Επιτροπή. Αμέσως μετά. Καλά, όλοι θέλουν να φύγουμε. Άλλο είναι αυτό όμως. Και άλλο είναι δύο-τρεις συνάδελφοι που να πάνε σε μια επιτροπή. Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι, καταλαβαίνω το μένος και το πάθος των αγοριστών της αντιπολίτευσης, διότι είναι οι τελευταίες μέρες, τελευταίες ώρες πριν την αξιολόγηση. Όσο και αν δεν το θέλετε αυτό. Και επειδή ακριβώς τα δίνετε όλα για όλα, μπας και υπάρξει αριστερή παρένθεση, όσο πλησιάζει εκείνη η ώρα, τόσο πιο πολύ θα φωνάζετε, μπας και πείσετε τον ελληνικό λαό, ερώτημα, ή τους βουλευτές. Μην περιμένετε κάτι από τους βουλευτές, δεν πρόκειται να πείσετε κανέναν. Η κοινοβουλευτική μας πλειοψηφία είναι αραγέστατη και θα περιμένετε 3,5 χρόνια ακόμα. Θα περιμένετε 3,5 χρόνια ακόμα. Λοιπόν, το νομοσχέδιο αυτό είναι ένα νομοσχέδιο τομή στην, μετά τις εκλογές. Είναι νομοσχέδιο το οποίο έχει τεθεί σε διαβούλευση πολλών μηνών. Κανένας δεν μπορεί να ισχυριστεί ότι έρχεται με διαδικασίες εξπρές και ότι δεν είχε συζητηθεί και δεν έχουν κατατεθεί προτάσεις. Έχουν κατατεθεί και έχουν διασταυρωθεί προτάσεις από όλες τις κοινωνικές κατηγορίες, από όλους προς όλους. Άρα είναι ένα όριμο νομοσχέδιο το οποίο έρχεται να συζητηθεί και να ολοκληρωθεί αμέσως μετά το Πάσχα. Η αντιπολίτευση επαναλαμβάνει μονότομα μια εκδοχή χρεοκοπίας της χώρας από τη σημερινή κυβέρνηση των 15 μηνών, αγνοώντας τα σκάνδαλα, τη διαφθορά και τη διαπλοκή που οδήγησαν στην κατάρρευση της χώρας και ανάμεσα σε αυτή την κατάρρευση και στην κατάρρευση του ασφαλιστικού συστήματος. Ξεχνάτε πολύ γρήγορα, κύριοι συνάδελφοι της αντιπολίτευσης, τη διασπάθηση των αποθεματικών των ταμείων, τα δομικά ομόλογα και το σκάνδαλο του χρηματιστηρίου, το περίφημο PSI με την απώλεια των ταμείων περίπου 13 δις. Μονίμως επαναλαμβάνεται την κασέτα του λογαριασμού που ανεβαίνει, καταστροφολογώντας όταν τα επίσημα στοιχεία σας διαψεύδουν παταγωδώς. Και όσοι κάνουν ότι δεν καταλαβαίνουν, αγαπητοί συνάδελφοι, τα στοιχεία μόνο της Eurostat, για να μην πάρουμε την ελληνική στατιστική αρχή, με το 0,7 πλεόνασμα και τα υπόλοιπα, έναντι των προβλέψεων των Διεθνών Οργανισμών για Ελλείμματα, είναι στοιχεία, δεν είναι προβλέψεις. Αντίθετα, τα δικά σας στοιχεία βασίζονται σε προβλέψεις. Προβλέψεις διεθνών οργανισμών που πέφτουν πάντα έξω. Άρα δεν είναι καθόλου αξιόπιστα τα δικά σας στοιχεία και δεν είστε κι εσείς ταυτόχρονα καθόλου αξιόπιστοι. Λέγατε ότι θα υπήρχε ανάπτυξη το 2015 κλπ. Κλπ. Εάν δεν έπεφτε η κυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου. Όμως ούτε η αξιολόγηση είχε κλείσει, ούτε το mail Χαρδούβελη είχε καταλήξει σε συγκεκριμένη διαπραγμάτευση και σε συγκεκριμένο τελικό αποτέλεσμα. Και για να κάνουμε τη σύγκριση, το mail Χαρδούβελη αφορούσε 1,5 χρόνο, το 2015 και το 2016, ενώ η δική μας η συμφωνία αφορά από το 2015 μέχρι και το τέλος του 2018, αφορά 4 χρόνια. Επομένως, τα ποσά τα οποία εσείς λέτε και τα ποσά τα οποία συζητούσατε για 1,5 με 2 δις στο mail Χαρδούβελη δεν μπορεί να έχουν καμία σύγκριση με το 5,4 που είναι τα μέτρα τα οποία ψηφίζουμε αυτή την περίοδο. Δεν θα ήθελα να μιλήσω μόνο για αριθμούς, γιατί τα μεγέθη είναι ασύγκριτα. Τι να συγκρίνουμε, το λογαριασμό των 64 δις
από το 2010 μέχρι σήμερα με τα 5,4 δις, να συγκρίνουμε τα πλεονάσματα του 4,5% το 2015, 4,5% του 2016, το 2017 και τα 4,2% το 2018. Δηλαδή με τα δικά μας πλεονάσματα της συμφωνίας που συμφωνήσαμε, με τα οποία εξοικονομήθηκαν 20 δις, για ποια στοιχεία να συγκρίνουμε που καμώνεστε ότι δεν καταλαβαίνετε. Ψηφίσατε τη φιλοσοφία των μέτρων με 221 ψήφους τον Αύγουστο του 2015 και τώρα κάνετε ότι δεν έχετε αποδεχθεί ούτε τη σταδιακή μείωση του ΕΚΑΣ μέχρι το 2019, η οποία ήταν μέσα στο 43-36, ούτε τη μείωση της ασφαλιστικής δαπάνης κατά 1,8 δις, που ήταν μέσα στο 43-36, ούτε την αύξηση της έμεσης φορολογίας. Αγαπητοί συνάδελφοι, όλοι καταλαβαίνομαστε και προφανώς καταλαβαίνει πολύ περισσότερο ο ελληνικός λαός. Διαχειριζόμαστε μια σύνθετη και τρομακτικά δύσκολη κατάσταση στην οποία εσείς μας φέρατε και ταυτόχρονα μας έλαχε να βγάλουμε τα κάστανα από τη φωτιά των περασμένων δεκαετιών στην οποία εσείς μας φέρατε. Παρόλα αυτά, σε αυτές τις συνθήκες και σε ασφιχτικά πλαίσια δημοσιονομικής πρέσας, εμείς θεσμοθετούμε ένα δημόσιο, καθολικό, αναδιανομητικό, ασφαλιστικό σύστημα που εγγυάται το κράτος, καθιερώνει ίσους κανόνες και ενοποιεί το μέχρι σήμερα άναρχο και ανορθολογικό σύστημα με τα δεκάδες ταμεία και τους εκατοντάδες διαφορετικούς τρόπους απονομής των συντάξεων. Διασφαλίζονται οι κύριες συντάξεις και το 90% των επικουρικών, ενώ προστατεύονται η μεγάλη πλειοψηφία των προσεχών συνταξιούχων. Και στο κάτω-κάτω, μέσω της Εθνικής Σύνταξης, βασίζεται και είναι ουσιαστικό αυτό σε ρήτρα ανάπτυξης. Και για να λέμε την αλήθεια, αγαπητοί συνάδελφοι, υπάρχει προοπτική σε αυτή τη χώρα αν δεν υπάρξει ανάπτυξη? Αν δεν υπάρξει ανάπτυξη μέχρι το 17-18, αν δεν δημιουργηθούν οι συνθήκες επανεκκίνησης ανάπτυξης, κανένα ασφαλιστικό σύστημα δεν θα είναι βιώσιμο και καμιά χώρα δεν θα μπορεί να υπάρξει. Η ίδια φιλοσοφία ισχύει και για τις φορολογικές διατάξεις, που δεν συνιστούν ένα φορολογικό σύστημα στο σύνολό του, συνιστούν κάποιες φορολογικές διατάξεις της συγκεκριμένης στιγμής που έχουν μπει μέσα στα πλαίσια της συμφωνίας. Παρ' όλα αυτά γίνεται μια βασική τομή, η ενοποίηση της φορολογικής κλίμακας μισθωτών, συνταξιούχων και ελεύθερων επαγγελματιών. Και ταυτόχρονα γίνεται ανακατανομή των βαρών υπέρ των αδύνατων και των μικρομεσαίων στρωμάτων απέναντι σε αυτή την τιτάνια προσπάθεια της κυβέρνησης. Η μόνη πρόταση της αντιπολίτευσης και ιδιαίτερα της Νέας Δημοκρατίας ποια είναι? Την είπε ο κύριος Μητσοτάκης στην προημερησία διατάξεως στη Βουλή για το ασφαλιστικό. Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε. Ρήτρα μηδενικού ελλείμματος, δηλαδή ουσιαστική κατάργηση των επικουρικών και ιδιωτική ασφάλιση. Αυτή είναι η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας. Αν ο ελληνικός λαός θέλει να επιλέξει αυτή την πρόταση, βεβαίως μεγιά του με χαρά του. Όμως, εν πάση περιπτώσει, εμείς συνεχίζουμε αταλάντευτα και θα θεσμοθετήσουμε παρά τις δυσκολίες ένα δημόσιο κοινωνικά δίκαιο ασφαλιστικό σύστημα, βάζοντας τις προοπτικές για ένα δημόσιο ασφαλιστικό σύστημα και ολοκληρώνοντας και με τις φορολογικές ρυθμίσεις μια αξιολόγηση δύσκολη, η οποία θα δημιουργήσει τις συνθήκες και τις προϋποθέσεις για την ανάταξη και ανάπτυξη της χώρας. Ευχαριστώ. Και εμείς ευχαριστούμε τον κύριο Σερμαλένιο. Ο κύριος...